Καράκη, δεν έχω ιδέα από οικονομικά. Α. Εγώ δεν έχω διαβάσει ποτέ στη ζωή μου ισολογισμό. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν έχω, σας δίνω το λόγο μου. Άρα χαρίσατε στον κύριο Γιαννίκο 5 δις. Εγώ είμαι ρεπόρτερ και δημοσιογράφος. Θέλετε να μου πει. Να 5 δις. Στα χαρτιά τα είχα. Κύριε Βορύδη μου, να φροντίσεις. Στα χαρτιά. Στα χαρτιά. Παίρνεις ένα λογιστή που ξέρει. Κατόπι εγώ, μ' ακούτε, κατόπι εγώ είμαι καλόπιστος άνθρωπος. Είστε λοιπόν... Και σε εμπιστεύω με τους φίλους μου. Ωραία. Απόδειξη ότι εγώ στο κανάλι μου, που είμαι, που πιστεύω εγώ στο ΣΥΡΙΖΑ, καλώς ή κακώς εκεί πιστεύω, εντάξει. Ωραία. Έχω όμως και τον Άδωνη τον Γεωργιάδη. Και λέει ελεύθερα ό,τι θέλει. Δεν έχω κάνει ποτέ την παραμικρή παρατήρηση. Ό,τι θέλει. Και αν θέλετε, λάτε, να σας δώσω και εσάς. Είστε, λοιπόν, είστε λοιπόν συνιδιοκτήτης και μέλος του ΔΣ του Alter. Και από το 2000. Με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε, δεν ακούγεται καλά. Από το 2005 και μετά. Είστε μέλος λοιπόν του Δέλτα Σίγμα. Το μεγάλο μέρος της περιουσίας σας είναι στο Alter. Ναι. Μαζί με τον γιο σας έχετε 25%. Και αποφασίζετε μετά το 2005, συλλογικά ως εταιρεία, να επενδύσετε 534 εκατομμύρια ευρώ εντός 2 ετών στο πρόγραμμα. Εγώ δεν έχω ιδέα. Δηλαδή... Δεν έχω ιδέα. Κύριε βουλευτά, πρέπει να το καταλάβετε από την αρχή, το έχω δηλώσει. Δεν ασχολήθηκα, δεν έχω ιδέα. Δεν ξέρω πού ήτανε. Αν πήγαινα μόνο του, δεν έβρισκα το κτίριο του Alter. Τότε γιατί δεν παραιτηθήκατε από μέλος ΔΣ? Γιατί έχω παραιτηθεί και μερικές φορές. Όχι, τότε λέω που ήσασταν. Έχω παραιτηθεί μερικές φορές. Άρα εσείς δεν γνωρίζετε τι πρόγραμμα εξέπεμπε το κανάλι. Σοβαρολογείτε. Θα έδινα εγώ για βλάκα με περνάτε να δώσω 100.000 μισθό. Τι είναι αυτά που λέτε? Ωραία. Τώρα. Όταν σα... βλέπατε... Να δώσω 100.000 ευρώ μισθό. Όταν βλέπατε τους συλλογισμούς, τι λέγατε για τα 500.000? Δεν ξέρω αν διαβάζει συλλογισμούς, σας είπα. Και μου λέγανε, εγώ εμπιστευόμουν τις τράπεζες που το χρηματοδοτούσαν, τις αρχές που το παρακολουθούσαν, διότι ήταν εξηγμένοι στο χρηματιστήριο και έπρεπε αυτοί οι κερατάδες του χρηματιστηρίου και της κεφαλαγοράς να το παρακολουθούν και να μην πεινάξουν την περιουσία μου στον αέρα. Είναι υπόλογοι απέναντί μου. Άρα, είναι η εφορία. Άρα για να ανακεφαλαιώ... Είναι το ΙΚΑ, όλοι αυτοί. Άρα είχατε 5 δισεκατομμύρια περιουσία, σα άνοιγε το 25%, ήσασταν μέλος του ΔΣ και δεν γνωρίζατε αν η επιχείρησή σας ξοδεύει 534 εκατομμύρια. Κύριε Κουρή, επιτρέψτε να σας πω. Σας είπα ότι έχετε τη δυνατότητα να τοποθετηθείτε ελεύθερα. Να αφήσετε τον κύριο Μηταράκη να ολοκληρώσει την ερώτηση και θα έχετε χρόνο να απαντήσετε. Έχω διακόψει τώρα τον χρόνο, κύριε Μηταράκη. Με συγχωρείτε. Δεν μπορεί να μιλάνε ο ένας πάνω στον άλλο, το ξέρετε. Κύριε Πρόεδρε, να ολοκληρώσει όμως πρώτα ο κύριο Μηταράκη και μετά. Παράλογο, συνεχίστε στον κύριο Κουρή. Ότι υπάρχει μέτοχος του 25% και όλη του η μεγάλη περιουσία, μπράβο που την έβγαλε, είναι σε αυτή την εταιρεία και δεν γνωρίζει, λέει, ότι η εταιρεία στην οποία είναι μέλος του ΔΣ και του ανήκει το 25% μαζί με τον γιο του, δεν γνωρίζει ότι κάποιοι ξοδέψαν 534 εκατομμύρια για να αγοράσουν πρόγραμμα. Και θέλω να σας ρωτήσω, πώς σκοπεύατε τότε να χρηματοδοτήσετε? Μας είπατε ότι εσείς βάλατε 10 εκατομμύρια. Μας είπατε ότι βγάλανε 60 εκατομμύρια ευρώ από το χρηματιστήριο. Πώς τα χρηματοδοτούσατε? Εγώ σας είπα πως έβγαλα 60 εκατομμύρια. Είπατε ότι βάλατε. Είπατε ότι βάλατε. Εσείς βάλατε 10 εκατομμύρια, είπατε. Εγώ έβαλα 10 εκατομμύρια. Το λέει ο κύριος Μηταράκης. Εσύ είναι βλάκας, είμαι ηλίθιος. Βάλατε 10 εκατομμύρια. Κανένας από τους οπαδούς. Έχετε το 13%. Δεν έχει κάνει αυτή την πλακία. Πώς σκοπεύατε να χρηματοδοτήσετε 534 εκατομμύρια ευρώ? Δεν ασχολιόμουν με αυτό το πράγμα, καταλάβετε το. Σας το έχω δηλώσει. Πιάστε τους ενόχους. Αυτή είναι η δουλειά σας. Εγώ να σας βοηθήσω. Ό,τι θέλετε, να σας οδηγήσω, ό,τι θέλετε, να σας πω, έχει φτιάξει 10 εταιρείες ο Γιαννίκος. Τι κάνανε οι φορολογικές αρχές, τι έκανε το χρηματιστήριο, τι έκανε η κεφαλαία αγορά, τι κάνανε οι τράπεζες, γιατί δεν του λέγανε βρέα πατεώνα, ζητάς δάνειο για το Alter. Πώς έχεις 10 εταιρείες, τα θέατρα, τι κινηματογράφους, είχε ταινίες, κασέτες. Προσπαθώ κύριε Κουρή να μείνω στο θέμα του Alter. Προσπαθώ να μείνω στο θέμα του Alter. Η εξεταστική επιτροπή είναι για τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Αν κάνουμε εξεταστική για τα θέατρα. Εσείς δεν ήκουσατε. Οι τράπεζες, εσείς οι πολιτικοί διοικούσατε τις τράπεζες. Ωραία. Πάμε σε αυτό το σημείο. Κακώς τα δώσατε. Πάμε σε αυτό το σημείο. Κακώς τα δώσατε. Πήρατε δύο δάνεια. Κακώς τα δώσατε. Πήρατε δύο δάνεια. Κατάλαβα τώρα. Κακώς τα δώσανε. Πού τα πήρανε? Ποιος τα πήρε τα λεφτά αυτά? Η εταιρεία σου τα πήρε. Η εταιρεία η δικιά σου τα πήρε τα λεφτά. Πού πήγανε δηλαδή? Πού μας εγκαλείς και από πάνω? Κύριε Βορύδη, εσείς τα... Εγώ πλήρωσα αυτή την ιστορία. Διόρθωσε, κακώς τα δώσανε. Κύριε Βορύδη, τώρα συνεχίζει ο κύριος Μηταράκης. Εγώ δεν πήρα δραχμή. Και αφήστε,
Αφήστε για την εταιρεία μου τώρα. Κύριε, σας παρακαλώ, κύριε. Εγώ το είχα το 25%. Κύριε Βορύδη, μην διακόπτετε τον κύριο Μηταράκη. Μην διακόπτετε τον κύριο Μηταράκη, κύριε Βορύδη. Κύριε Κουρή, σας παρακαλώ, μην συνομιλείτε. Έχω κάνει 100 αιτήσεις. Κύριε Κουρή, σας παρακαλώ. Ο κύριος Μηταράκης σας ρωτάει. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Βορύδη, θα έρθει η σειρά σας, παρακαλώ. Ο κύριος Βορύδης. Για 8 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα επιμείνω στην μεθοδολογία ερωτήσεων, την οποία έχω κάνει και σε προηγούμενους μάρτυρες στην Επιτροπή, ξεκινώντας και διερευνώντας αυτό που είναι αντικείμενο της Επιτροπής. Ό,τι θέλετε και μπορώ θα σας απαντήσω, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Όποια δύσκολη ερώτηση θέλετε, οποιοδήποτε από τους κυρίους βουλευτές. Δύσκολες ερωτήσεις δεν υπάρχουν. Η αλήθεια, όποιος λέει την αλήθεια, δυσκολεύεται. Είμαστε σίγουροι. Λοιπόν. Πότε ιδρύθηκε η εταιρεία που είχε το Alter? Δεν έχω ιδέα. Δεν θυμάμαι. Είναι εσείς την ιδρύσατε? Πράγματα, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάστε, εγώ δεν το Alter, να σας πω κάτι. Το κανάλι, όχι το Alter. Δεν θυμάστε. Το κανάλι 29 θέλετε να πείτε. Mm-hmm. Το κανάλι λοιπόν 29, εγώ επειδή ήμουν από 18 χρόνων έκανα τον εκδότη, είμαι εκδότης, είμαι δημοσιογράφος, είμαι ρεπόρτερ. Δεν ήθελα να έχω καμία σχέση με τα μέσα. Με τα... Ναι, αλλά τώρα μην το κουράζουμε γιατί δεν έχω πολύ χρόνο. Δεν θυμάστε. Δεν θυμάστε. Πώς ρώτησα μια ημερομηνία. Δεν θέλω κάτι άλλο. Μπήκα στον χώρο της τηλεόρασης. Με πάτε στο 65. Μπήκα στον χώρο της τηλεόρασης με προτροπή του Λαλιώτη. Του Λαλιώτη. Του Λαλιώτη. Διότι τότε που είχε πέσει η κυβέρνηση Παπανδρέου θέλαν να μιλήσουν στην. Έχει σημασία για αυτό που σα λέω. Αν δεν έχει. Ναι. Μα γι' αυτό βεβαίω δεν. Πώς δεν έχει. Τότε λοιπόν που, που είχε πέσει η κυβέρνηση του Παπανδρέου και ήθελαν να πάνε στη Θεσσαλονίκη, εμείς δεν τους μετέδε την ομιλία του Παπανδρέου. Ο Λαλιώτης γιατί ερχόταν και μίλαγε με εσάς, τι δουλειά είχε? Υπάρχει βουλευτής και υπουργός να μην έχει μιλήσει με εκδότες? Εσείς επομένως, εσείς επειδή τώρα δύο λεπτά γιατί εντοπίζω μια αντίφαση, αν θέλετε να μου το διευκρινίσετε, ναι. Αν θέλετε. Εγώ θα ασφαλώς θέλω. Ναι. Εγώ δεν κατάλαβα τώρα, εδώ εσείς ήρθατε με καταγγέλλοντας το τρίγωνο της διαπλοκής, ναι. Και μόλις μας είπατε ότι εσείς προσωπικά διαπλέκεστε. Σας είπα, όχι δεν με διαπλέκομαι, σας είπα, εγώ με πίεση σας είπα. Με πίεση? Με πίεση ο Λαλιώτης. Πώς σας πίεζε, τι σας έκανε? Μου λέει σε παρακαλώ βάλε 10 εκατομμύρια πόμπο, βάλε ένα κουμπό και βάλε από τη ζέφη μου το κορόιδο και έφτιαξα κουμπό για να μεταδώσω την ομιλία του Παπανδρέου. Δεν θέλω κάτι άλλο. Δεν θέλω κάτι άλλο. Εντάξει, να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Πότε μεταβιβάσατε την ιδιοκτησία του Alter? Το 2000. Σε ποιον? Στον Αθανασούλη. Πόσο? Το 50% και τη διοίκηση και διαχείριση. Στον Αθανασούλη. Διοίκηση και διαχείριση. Και διαχείριση. Με συμφωνητικό. Ναι. Κρατήσατε το άλλο 50. Το συμφωνητικό το έχει φτιάξει ο συνάδελφός σας, ο Πάνος Παναγιωτόπουλος. Πολύ καλά. Ο οποίος ήταν και στο διοικητικό συμβούλιο του Alter. Ωραίοτατο. Και να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Κρατήσατε εσείς το άλλο 50. Εγώ με εταιρείες και ο γιος μου. Ναι, εν πάση τόση τα συμφέροντα τα δικά σας. Δεν σημαίνει ότι πάντοτε όλοι είμαστε... Ο Γιαννίκος μετοχές είχε? 25%. Πότε τις πήρε? Δεν θυμάμαι. Πότε με... Από ποιον? Ποιος μεταβίβασε στο Γιαννίκο? Ο Αθανασούλης. Ο Αθανασούλης. Εσείς κρατήσατε το 50%? Εγώ κράτησα το 50%. Το οποίο το διατηρήσατε και μέχρι τέλους το 50%? Όλες μαζί οι εταιρείες, ναι. Όλες μαζί οι εταιρείες, ναι. Ωραία. Είχε συμμετοχή... Αλλά όταν έχεις το 50%, κύριε Βορύδη, θα ξέρετε, και έχει άλλο στη διαχείριση και την διοίκηση, δεν έχεις τίποτα. Μάλιστα. Είχατε... Καλά. Μην μου τα λέτε εμένα. Όχι, αυτά. Όχι, θα λέω σε εσάς τα λέω. Όχι, εμένα μην μου τα λέτε αυτά. Ναι. Σε εσάς τα λέω. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, για πείτε μου κάτι άλλο. Είχατε συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο? Είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο μη εκτελεστικό μέλος. Μη εκτελεστικό μέλος. Μέχρι τέλους? Όχι, παραιτήθηκα. Με έδιωξε ο Αθανασούλης. Κάποια στιγμή που ο Αθανασούλης είχε πάρει την πλειοψηφία, με έδιωξε. Mm-hmm. Ο Αθανασούλης μαζί με τον Λιαρέλη με διώξανε. Μάλιστα. Πόσα λεφτά πήρατε για να μεταβιβάσετε το 50%? Πόσα λεφτά πήρα για να μεταβιβάσετε το 50%? Σας είπα. Είχαμε συμφωνήσει 2 δισεκατομμύρια. 2 δισεκατομμύρια. Ναι, και πήρατε το 1,5. Και πήρατε το 1,5. Να σας ρωτήσω τώρα κάτι. Να υποθέσουμε. Να υποθέσουμε λοιπόν. Δεν λέω για τη χρηματιστηριακή αξία, για την αυτή που συμφωνήσατε, ότι πάντως το άλλο 50% που είχε μείνει, κατ' ελάχιστον έκανε άλλο 1,5. Σωστά. Είπατε. Να συμφωνήσουμε, λέω. Ναι.
Δεν λέω τώρα για χρηματιστηριακές αξίες. Ναι. Συμφωνήσατε να μεταβιβάσετε το 1,5, το 50% για 1,5 δις. Ναι. Για δύο πήρατε 1,5. Ναι. Να συμφωνήσουμε ότι το άλλο 50% που έμεινε στα χέρια σας έκανε 2 δις. Όχι, δεν με παρακολουθήσατε, γιατί αν με παρακολουθήσατε, δεν μου κάνετε αυτή την ερώτηση. Για πείτε μου. Διότι είχα προσφορά 10 δισεκατομμύρια. Τι κάνατε? Είχα προσφορά για το 100% το ξέρω, 10 δισεκατομμύρια. Μα εγώ παίρνω το έλασο. Επομένως, δεν πήρα, μα τι το έλασο. Το έλασο. Μα εγώ δεν πήρα το περισσότερο, το 10. Θέλετε το παραπάνω λοιπόν. Το 10. Ναι. Τα 10 ή τα 30 κτλ. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Ναι. Για να μου πείτε τώρα το εξής. Δηλαδή, εγώ από αυτή τη συναλλαγή έχασα. Ναι, ναι, εντάξει. Λοιπόν, για πείτε μου τώρα το εξής. Ναι. Πήρε το κανάλι δύο δάνεια και πηγαίνω στο πόρισμα. Ένα 80 εκατομμύρια και ένα 20 εκατομμύρια το 2009. Σωστά τα λέω ή όχι? Δεν έχω ιδέα. Να ρωτήσετε την διοίκηση της εταιρείας. Μάλιστα. Δεν έχω ιδέα. Θέλετε τώρα να πείσετε την επιτροπή μας για το εξής. Ότι για το 50% μιας εταιρείας, μάλιστα, στην οποία είχατε συμμετοχή μέχρι τέλους, στην οποία συμμετείχατε, ναι, στο Διοικητικό Συμβούλιο, στην, ναι, οποία ο γιος σας υπογράφει ισολογισμούς, ναι, στην οποία καταθέτεται εν συνεχεία την αίτηση πτωχεύσεως, δεν είχα ιδέα. Εσείς θέλετε δεν να μας πείτε. Ιδέα, όπως δεν είχα ιδέα. Δεν είχατε ήμουν, ιδέα για όπως τίποτε. Όπως δεν είχα ιδέα με το Μητσοτάκι που είμαστε συνέδεροι. Όπως δεν είχα, ναι, ιδέα, ναι, με τον Μαρτινογιάννη που είμαστε συνέδεροι. Αυτό, διότι αυτό, έχω μάθει να εμπιστεύομαι τους ανθρώπους. Αυτό. Ναι, να ρωτήσω κάτι για την εμπιστοσύνη. Όχι, δηλαδή, για την εμπιστοσύνη, για την εμπιστοσύνη. Ναι. Είχατε ιδιαίτερη σχέση με τον κύριο Θανασούλη? Όχι. Όχι. Σας είπα, μου τον έφερε είχατε ο Μάκης ο Μάκης ο Γιαμπαζολιάς. Ο Γιαμπαζολιάς. Ναι. Είχατε ιδιαίτερη σχέση με τον κύριο Γιαννίκο? Όχι. Είχατε συγγένεια? Όχι. Όχι. Για ποιο λόγο να εμπιστευτείτε κάποιους με τους οποίους δεν έχετε φιλική διότι σχέση? Ο Γιαννίκος, δεν έχετε ιδιαίτερη διότι, σχέση. Δεν διότι έχετε ο Γιαννίκος ήταν ο καλύτερος στην τηλεόραση. Ο καλύτερος είναι. Έκλεβε και ήταν και ο καλύτερος. Τι να κάνουμε. Αυτή είναι, ωραία, η πραγματικότητα. Να σας ρωτήσω κάτι. Μέρισμα διενέμετο κατά τη διάρκεια ποτέ 2000 ή 2008. Ποτέ. Εσείς λοιπόν έχετε μία εταιρεία η οποία έχει αξία 30 δις λέτε χρηματιστήρια. Όχι εγώ. Το μερίδιο. Όχι εγώ. Όχι εγώ. Εσείς που είχατε η πολιτική που ελέγχατε το χρηματιστήριο, που ανοιχτήκατε το χρηματιστήριο στην κλοπή. Λέω τώρα εγώ για τα περιουσιακά σας στοιχεία. Διότι να σας πω κάτι, τα λεφτά του Κοσμάκη τα πήραν στο χρηματιστήριο με την ανοχή των πολιτικών. Κύριε Πρόεδρε, λίγο εγώ δεν θέλω τώρα να. Θέλω να μιλήσουμε συγκεκριμένα τώρα. Κύριε Πρόεδρε, δεν θα ακούω εσάς μόνο, θα ακούτε και εμένα τις απαντήσεις. Εσείς. Δεν θα κάνουμε μονόλογο εδώ πέρα. Κανένα μονόλογο. Σας λέω για το χρηματιστήριο. Δεν μονολογώ, κύριε Κουρή. Εγώ απλώς έχετε εδώ να διευκρινίσουμε λίγο τους ρόλους. Εμείς ρωτάμε. Σας παρακαλώ, κύριε Κουρή. Κύριε Κουρή, έχει δίκιο σε αυτό. Εμείς ρωτάμε, εσείς απαντάτε. Απαντάτε όπως θέλετε. Όπως θέλετε, απαντάτε. Αλλά πρέπει πάνω στο ρόλο όπως θέλετε. Όχι όπως θέλετε εσείς. Όχι βέβαια. Ό,τι θέλετε εσείς. Κύριε Κουρή, απλώς λέω το εξής. Ότι όταν απαντάτε, περιμένετε να ολοκληρώσετε την ερώτηση ο βουλευτής. Και δεν θέτεται εσείς τις ερωτήσεις. Με ρωτάει, όχι, με ρωτάει. Ναι, ναι, απλά και περιμένετε. Μου μιλάει σε έντονο ύφος, θα του μιλήσω δύο φορές σε έντονο ύφος. Απλά λέω, περιμένετε. Είσαι φορές. Είσαι φορές. Είσαι φορές. Απλά Είσαι περιμένετε να γίνει ερώτηση, δεν υπάρχει θέμα. Κύριε Κάνετε Βουλή. Λαμπρά. Δεν έχει πρόβλημα, κύριε Βουλή. Συνεχίστε. Λέω λοιπόν το εξής για να επανέλθω. Εσείς λοιπόν λέτε και θέλετε να πείσετε την επιτροπή μας, ναι, ότι για μία περιουσία που είτε την αποτιμήσετε στα 30 δις, είτε την αποτιμήσετε στα 10 δις, είτε την αποτιμήσετε στα 2 δις, πάντως είναι μία μεγάλη περιουσία, ναι, για αυτή την περιουσία έχετε βρει δύο άσχετους ανθρώπους, δεν συνδέεστε, ναι, φιλικά, δεν συνδέεστε συγγενικά. Γνωστοί στην αγορά. Γνωστοί στην αγορά. Γνωστοί στην αγορά. Έχετε αφήσει εσείς οι πολιτικοί. Μέρισμα. Και περιουσία ένα δισεκατομμύριο. Να τελειώσω την ερώτησή μου. Μέρισμα. Δεν σας δίνουν για 10 χρόνια, ναι, φράγκο δεν παίρνετε, από μία περιουσία 2 δις, 10 δις, 30 ναι, δις. Ναι, ναι. Αλλά ερώτηση δεν κάνατε όλον αυτόν τον καιρό. Ναι. Ούτε είδατε ισολογισμό. Ναι. Ούτε ανησυχήσατε ότι κάτι, ναι, δεν πάει καλά. Εσείς δεν έχετε μετανιώσει τη ζωή σας. Όταν βγαίνετε φωτογραφία με τα τσακούρια, δεν έχετε. Α, αυτό είναι. Άσε τώρα! Άντε, μπράβο, πες το τώρα, έτσι, γιατί αυτό το κουρί. Κύριε Κουρί. Τώρα, κύριε Κουρί. Κύριε Κουρί. Κύριε Κουρί. Κύριε Κουρί. Πάμε τώρα. Κύριε Κουρί, σα παρακαλώ. Μα κύριε Κουρί, το βραβείο στο διαγωνισμό. Είμαι μεγαλύτερο από εσά και πρέπει να με σέβεστε. Είμαι μεγαλύτερη προσφορά στον τόπο. Το βραβείο στο διαγωνισμό. Κύριε Κουρί, θα κάνετε ερωτήσει λοιπόν σωστέ. Κύριε Κουρί, σας παρακαλώ. Κύριε Κουρί. Ναι. Κοιτάξτε με λίγο, σας παρακαλώ. Κύριε Κουρί, εγώ σας μιλάω. Οι βουλευτές έχουν το δικαίωμα των ερωτήσεων. Και εγώ έχω δικαίωμα να απαντάω όμως. Σας παρακαλώ. Διότι διαφορετικά να σκοτώ να βγω. Αφήστε με να ολοκληρώσω, κύριε Κουρί.
Και επιτρέψτε να σας πω ότι εδώ ασκούμε κάποια καθήκοντα που είναι ισότιμα της ανακριτικής αρχής. Δεν έχει να κάνει με τον μπορώ να φύγω, μπορώ να κάνω. Μα κύριε Κουρή, αυτό το πλαίσιο συζήτησης. Αυτό το πλαίσιο συζήτησης. Σας παρακαλώ, κύριε Κουρή. Δεν υπάρχει. Ό,τι φορά θα είναι. Τόση φορά θα έχετε κλείσει τη δεξιή μέσα. Μια φορά παραπάνω δεν θα βγει. Κύριε Κουρή, η επάρατος στέγια. Σας παρακαλώ, κύριε Βορύδη. Κύριε Κουρή, σας είπα απλά για να μπορέσουμε να έχουμε αποτέλεσμα. Να απαντάτε όπως εσείς νομίζετε σωστά. Ναι. Δεν είναι σωστό να ερωτάτε τους βουλευτές εσείς. Όχι, απαντάω. Οι βουλευτές απάντηση ήταν. Ωραία. Και έχει καταγραφεί. Και έχει καταγραφεί. Ναι. Κύριε Βορύδη, συνεχίστε. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, τα δάνεια αυτά τελικώς. Τα 100 εκατομμύρια. Δεν έχω ιδέα. Το Γιαννίκο. Το Γιαννίκο. Ξέρετε. Έχω τονίσει γιατί με ενοχλείτε με αυτό το πράγμα. Δεν έκανα διαχείριση, δεν έκανα διοίκηση. Φωνάξτε τον Γιαννίκο να σας πει που πει. Μα, τι τα κλέψανε. Να μου επιτρέψετε να διατυπώσω την ερώτηση και μετά να πείτε ότι δεν έχετε ιδέα. Αφού δεν αφήνετε να ακούσετε την ερώτηση και πάτε κατευθείαν στο δεν έχω ιδέα. Συγγνώμη. Άλλο θα σας ρωτάω. Συγγνώμη, καμιά φορά μιλάω κι εγώ με έντονο. Δεν με πειράζει. Ναι. Με ξέρετε εμένα. Με ξέρετε εμένα. Τι ανεκτικός άνθρωπος είμαι. Δεν αμπαδάρετε σε τίποτα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ναι. Τα δάνεια τα δύο αυτά, τα οποία ελήφθησαν. Μην με ρωτάτε για τα δάνεια, δεν έχω ιδέα. Άλλο να σας ρωτήσω. Αφήστε να ακούσετε τι θα σας ρωτήσω. Ναι. Ξέρετε αν εδόθησαν με πολιτική διαμεσολάβηση. Όλα τα δάνεια. Και αυτά. Σε όλα τα δάνεια. Ωραία. Σε όλα τα μέσα. Σε όλους τους και να σας πω κάτι, όχι μόνο στα μέσα, και στους μεγάλους επιχειρηματίες, πάντοτε με πολιτικό μέσο γίνονται. Με πολιτική διαμεσολάβηση. Μην κοροϊδευόμαστε, μην κοροϊδεύουμε το κόσμο. Άρα και αυτά. Δεν δόθηκε ποτέ μεγάλο δάνειο σε αυτόν τον τόπο που ζούμε, χωρίς την έγκριση του εκάστοτε πρωθυπουργού. Τι εννοείται μεγάλο? Μεγάλος επιχειρηματίας. Όχι, όταν λέμε μεγάλο είναι 1 εκατομμύριο, είναι 5 εκατομμύρια, είναι 35 εκατομμύρια. Ποτέ δεν δόθηκε μεγάλο δάνειο σε μεγάλο επιχειρηματία. Πόσο είναι το μεγάλο, μέσα... αυτό ρωτάω. Από 5-10 εκατομμύρια και πάνω. 5-10 δεν δόθηκε ποτέ, όπως δεν δοθήκανε ποτέ μεγάλες δουλειές. Κοιτάξτε να δείτε, έχετε την εντύπωση ότι οι άδειες για την κινητή τηλεφωνία έγιναν με κανένα διαγωνισμό σαν τον Τσίπρα? Πώς έγινε? Πώς έγινε, με εντολή του Πρωθυπουργού. Τι γίνανε, δεν το καταλαβαίνετε. Λοιπόν. Ήταν τόσο απαράδεκτη, δεν θυμάμαι ποιος ήταν τότε Πρωθυπουργός, που απέκλεισε τον ΟΤΕ. Απέκλεισε τον ΟΤΕ από άδεια κινητής τηλεφωνίας. Ναι, ξέρω εγώ ποιος ήταν, όποιος ήταν. Καταλάβατε. Απέκλεισε τον ΟΤΕ, που είναι σήμερα η μεγαλύτερη επιχείρηση και δίνει ψωμί σε χιλιάδες ανθρώπους. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, ή όχι. Τι να πούμε τώρα. Δεν έγινε ποτέ μεγάλη δουλειά στη χώρα χωρίς την έγκριση του Πρωθυπουργού, κύριε. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Δεν συμφωνώ εγώ με αυτά. Και να σας πω κάτι, αν τα κάνει και ο Τσίπρας τώρα θα φωνάζω και για τον Τσίπρα. Καλά. Έχετε το υπόψη σας. Μην ορκίζεστε κιόλα. Όχι, εγώ τα γράφω. Ναι, ναι. Εγώ του τα γράφω και του γράφω πως δεν είμαι και ευχαριστημένος. Εντάξει, και περιμένω να δω τι θα κάνει. Εγώ δεν έχω αναγωνιαστεί κανέναν, ναι. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που ελέγχω τους δημοσιογράφους ή τους εκδότες για την πολιτική τους στάση. Ό,τι στάση θέλουν να έχουν, δικαίωμά τους είναι. Δημοκρατία έχουμε σε αυτόν τον τόπο. Είναι δικαίωμά σας να υποστηρίζετε το Α ή το Β κόμμα. Ναι. Δεν είναι εκεί ο έλεγχος. Το ερώτημα είναι το εξής. Σε μια εταιρεία που βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση που βρίσκεται, εσείς έρχεστε και βάζετε 10 εκατομμύρια το 2011. Είναι ακριβές. Είναι και αυτό αποτέλεσμα της ηλιθιότητας. Ήμουν ηλίθιος, το πλήρωσα. Ήσασταν αδαείς και άπειρος περί τα εμπορικά το 2011. Ήμουνα ηλίθιος και με παρέσυναν οι εργαζόμενοι πολύ, που μου είπαν ότι κύριε, αν θέλετε πάρτε αυτό. Θα το δώσουμε, κύριε Μουρή, θα το δώσουμε εμείς. Είναι τι λένε δύο τραπεζίτες, ο Σάλλας και ο Βιονόπουλος, ότι εγώ δεν είχα ιδέα. Ο κύριος Καμένος, ο αντιπρόεδρος, για 15 λεπτά. Τώρα στο κόντρα, τα οικονομικά, ποιος θα παρακολουθεί, εσείς ή κάποιος άλλος? Σας δίνω το λόγο μου, τη συντηρητική μου, δεν έχω ιδέα. Μια κοπέλα τα παρακολουθεί. Ποιος διοικεί το κόντρα? Εγώ ασχολούμαι με την πολιτική. Ποιος διοικεί το κόντρα? Με την πολιτική εγώ. Τα οικονομικά τα διοικεί η Κατερίνα η Βλαχοπούλου. Αυτή δεν είναι έχω κυρίως ιδέα. Καμένος, εντάξει κύριε Πεταράκη. Σαν Κατερίνα Βλαχοπούλου. Τα ξέρουμε. Την ξέρω, βεβαίως την ξέρω. Λοιπόν, αλλά πιστεύεστε? Τίποτα. Μια κοπέλα η οποία είναι 30 χρόνια μαζί μου. Αυτή αποφασίζει μισθούς, δάνεια. Παρακαλώ πολύ. Αυτή τα κάνει όλα. Υπογράφει εν λευκό. Αυτή ο κύριος Καμένος. Ναι. Γιατί εμπιστεύομαι εγώ τους ανθρώπους. Εγώ ασχολούμαι με την πολιτική. Εγώ κάνω πολιτική. Ο κύριος Καμένος. Από την. Να ξεκινήσουμε λίγο. Ο κύριος Καμένος για 15 λεπτά, ο αντιπρόεδρος.
Δεν θα χρειαστώ όλο τον χρόνο, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Βορύδη, δεν τα πιστεύετε, αλλά σας δίνω το λόγο της τιμής μου, έτσι είναι. Δεν έχετε καταλάβει από τι ανέκδοτο. Έτσι κι αλλιώς έχετε ορκιστεί, κύριε Πρόεδρε. Δεν χρειάζεται να το πείτε αυτό. Απόδειξη ότι δεν με βρήκατε ποτέ σε καμιά λίστα. Απόδειξη ότι δεν έχω κάνει μπίζινα. Απόδειξη ότι δεν έχω πάρει μίζα. Απόδειξη ότι δεν έχω κάνει άλλη δουλειά. Εκτός από τη στραβωμάρα μου. Και με το μόνο που ασχολούμαι είμαι με τη γεωργία. Λοιπόν. Και θέλω να αλλάξω τις καλλιέργειες στην Ελλάδα. Και θα τα καταφέρω. Λοιπόν.